την ώρα που η προέλαση των Ουκρανών συνεχίζεται. Στην πόλη Μπαλακλίγια, την οποία ελέγχει πλέον ο Ουκρανικός στρατός, τα τηλεοπτικά συνεργεία καταγράφουν εικόνες απόγνωσης. Οι κάτοικοι λένε πως δεν υπάρχουν τρόφιμα, νερό, προμήθειες, το ρεύμα έχει κοπεί, με τους Ρώσους να αφήνουν πίσω τους στρατιωτικά οχήματα και πολεμοφόδια. Οι ντόπιοι δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν τους Ουκρανούς στρατιώτες να προελάβουν στην πόλη. Στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Μπαλακλίγια, οι Ουκρανικές αρχές μιλούν για βασανιστήρια αιχμαλώτων από τους Ρώσους στα υπόγεια του κτηρίου. Το Ουκρανικό Πεντάγωνο ανακοινώνει πως έχει απελευθερώσει οικισμούς ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, έχοντας καταλάβει εκτάσεις που φαίνονται με μοβ χρώμα στο χάρτη. When you look again at how quickly this has happened, we have a map here which you can see, just over the last two weeks, this area in yellow is where Ukraine's been able to expand here. Стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4000 квадратних кілометрів. Από την άλλη, Μόσχα μιλά για ανασύνταξη δυνάμεων στον Ντομπάς και βάζει στο στόχαστρό της αμερικανικά οπλικά συστήματα στα ουκρανικά εδάφη. Также уничтожены в воздухе 8 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и «Альха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка. Πάντως, ανταποκριτής της ρωσικής τηλεόρασης στον Ντομπάς προσπάθησε να τα μπαλώσει, αφού παραδέχτηκε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βαρύτατες απώλειες. По очкам очень сложно выигрывать. Мы теряем огромное количество людей. У нас есть раненые, у нас есть большие успехи. Вот. У нас есть большие успехи, но мы не... Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Biden σχολίασε την ουκρανική προέλαση, εκτιμώντας όμως ότι ο πόλεμος έχει μέλλον. Hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress. I think it's going to be a long haul.